Τι να πούμε τώρα για αυτό. Τι να πούμε τώρα για αυτό. Τι να πούμε τώρα για αυτό. Και μας θα δίνει ο Θεός για να τον δοξολογούμε. Ξέρω καμιά φορά τα πουλάκια εκεί στην αυλή που έρχονται το κοπάδι έτσι γύρω γύρω και λέω, κοιτάξε να δεις ο Θεός πόσες γλυκές φωνές μας βάζει στη φύση, μας έβαλε στη φύση για να τις απολαμβάνουν οι άνθρωποι. Αυτά όμως τα πουλάκια εκεί δοξολογούν συνέχεια τον Θεό. Τζιτζικάκια, φλάκια. Πυρ χάλας αχαιών κρίσταλος, πνεύμα κατηγύρους. Θα ποιούντα την δόξα Θεών. Και αν διαβάσει κανένας τον πολεμιακό όρο, τι υπέροχο κείμενο αυτό το κομμάτι που λέμε στην αρχή του Ασπερινού. Πόσο όμορφα τα έβλεπε όλα αυτά ο Δαβίδ για να τα φτιάξει ύμνους. Ύμνους. Τώρα που είχα πάει στην Κύπρο, πήγα στην Μονή του Κύπρου. Είναι το αρχαιότερο, λέει, μοναστήρι που έχουμε πριν, χτισμένο πριν και από τους Αγίους Τόπους. Το έφτιαξε η Αγία Ελένη. Και μου έλεγε και ο Γέροντας, τι υπέροχος άνθρωπος. Μου έλεγε, αμέτρητα είναι τα θαύματα της Παναγίας. Σειρές ολόκληρες βιβλία έχουν βγάλει μέσα στους αιώνες με το πόσα θαύματα κάνει η Παναγιά. Και έκανε η Παναγιά. Και τα κάνει. Διάβασα στη ζωή του Αγίου Λουκά του ιατρού που διηγούνταν πολλές φορές ο ίδιος ο Άγιος που ήταν και γιατρός και χειρουργούσε πολλές φορές, λέει, νιώθω και ένιωθε το χέρι της Παναγιάς να κινεί το δικό του χέρι και εγχειρήσεις, λέει, που εγώ σάστησα τι να κάνω παρακάτω, ένιωθα, λέει, το χέρι της Παναγιάς να κόβει. Γι' αυτό λοιπόν στους ανθρώπους μας όταν πάνε για να κάνουμε κάτι στους γιατρούς, να κάνουμε προσευχή, να είναι και η Παναγιά εκεί. Και εμείς την αγωνία μας που σαν άνθρωποι έχουμε, είτε είμαστε εμείς στο χειρουργικό κρεβάτι, είναι κάποιος δικός μας ή και κάποιος άγνωστος. Διάβασα προηγουμένως ότι η μεγαλύτερη αξία, λέει, της προσευχής είναι να την κάνεις για τους άγνωστους. Και η ακόμα μεγαλύτερη είναι να την κάνεις για τους εχθρούς του. Αυτούς που δεν σε φωνεύουν. Και να λες Παναγίτσα μου να είσαι μαζί τους. Και έλεγε ο γέρο Παΐσιος, τι ωραίος λόγος αυτός, κάθε φορά που τον σκέφτομαι τα κρίσω. Αν λέει κάνεις προσευχή πολύ για όλους, και δεν προλάβεις, είσαι κουρασμένος, δεν έχεις χρόνο, θέλεις να κοιμηθείς και δεν προλάβεις να κάνεις για σένα, τότε η Παναγιά τα δικά σου τα ξέρει έτσι κι αλλιώς. Θα στα δώσει διπλά και τριπλά. Αν όμως έλεγε κάνεις προσευχή πολύ, μόνο για σένα και
και για κανέναν άλλο, τότε καμιά Παναγιά, κανένας Άγιος, κανένας Θεός δεν μας ακούει. Έχει φύγει. Χωρίς την αγάπη, χωρίς την αγάπη, χωρίς την αγάπη, δεν έρχεται ο Θεός. Ο Θεός μας και η Παναγιά μας και η Άγιοι μας. Τρία πράγματα λέγουν και ανάγκη να είναι εκεί. Αγάπη, ταπείνωση και λίγη μωρέ υπομονή. Να έχουμε λίγη υπομονή. Μπορεί να μην μας το δώσει σήμερα, ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Μπορεί όμως ο Χριστός μας και η Παναγιά μας να μας το δώσουν και χθες, πριν ακόμα καν εμείς τρέξουμε να προσευχηθούμε. Γιατί ξέρω οι Άγιοι, ξέρει η Παναγιά ποιο είναι το καλό μας. Και διάβαζα μια μέρα ότι αν λέει δεν μας το δώσει και μας δώσει κάτι άλλο στη θέση αυτού νου, ξέρει η Παναγιά ότι εκείνο που ζητάμε δεν είναι το καλό μας. Εκείνο είναι που θα μας φέρει σε δύσκολη θέση και σε αυτήν τη ζωή, ίσως και στην άλλη τη ζωή. Μου λέει κάποιος, εγώ παπά μου λέει έκανα προσευχή και πήγαινα και έκλεβα. Αλλά πάντα με τσάκωνα. Αυτό του λέω στον τσάκο, γιατί έκανες προσευχή. Μα δεν είναι καλό εδώ οι χειμένοι να κλαίνεις. Τότε τι να κάνω, παπά. Να πας να δουλέψεις, το έλεγα, δούλεψες ποτέ. Όχι, δεν δούλεψα. Και τότε να πάω να δουλέψεις 30-40 χρονών παλικάρι. Και δεν θέλεις να δουλέψεις. Τι ωραία το λέγανε οι Αρχαίοι, τι ωραία το λέγανε συν Αθηνά, Χίραχη. Πρέπει να κουνήσουμε και το χεράκι μας. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έβλεπα σε κάτι κείμενα, τι ωραία που τα λέγανε. Ξέρετε, είναι αυτά τα κείμενα να τους αποκαλύψω τώρα. Σε κάτι ομαδούλες που συμμετέχω, κάποια παιδιά υπέροχα βγάζουν και βρίσκουν και ανακαλύπτουν κάτι ωραία κειμενάκια και με βοηθάνε πολύ. Εγώ από σκονάκια σας τα λέω. Δικά σας σκονάκια είναι. Μου τα βρίσκετε, μου τα στέλνετε, αχ, χαίρομαι, τα διαβάζω και μετά σας τα λέω εσάς. Έλεγε λοιπόν εκείνη ότι αν λέει την ανάγκη να περάσεις ένα κρεμό, ένα ρέμα, ένα ποτάμι μεγάλο και δεν μπορείς να το πετάξεις, να το περάσεις, μπορεί να έρθει ο άγγελος να σε βοηθήσει ή κάποιος άνθρωπος να σε βοηθήσει ή να βρεις τον τρόπο να το περάσεις με ασφάλεια. Αλλά μέχρι την όχθη θα πας μόνος. Όχι. Θα πρέπει να κάνουμε και εμείς το κομμάτι μας. Θυμάμαι, μωρέ, επειδή βλέπω σήμερα κάμουσους από τρίλο, τις δυσκολίες που περνούσαν στο τρίλο, κάποιες δυσκολίες. Και βλέπω τώρα ότι έπρεπε πρώτα να περάσω εκείνα για να μου δώσει τις επόμενες ομορφιές του θεωρισμού. Ναι, το βλέπω ότι ήταν ευλογία τελικά εκείνα όλα. Γι' αυτό και πρέπει το μάθημά μας να το μάθουμε. Αν δεν μάθουμε το μάθημα, στην επόμενη τάξη δεν πάμε.
Τάξη, τάξη, κυρίες δασκάλες και καθηγήτριες που είστε εδώ, περνάμε μόνο να μάθουμε το μάθημα της προηγούμενης τάξης. Έτσι δεν είναι, μαράκι. Και στο επόμενο μάθημα θα πάμε, αν καταλάβουμε τα προηγούμενα που είπαμε. Αν δεν τα καταλάβουμε, θα είναι αμπουνέζικα τα επόμενα. Γι' αυτό λοιπόν όταν έρχονται τα δύσκολα, δεν σε ζηλεύω πάντα, γιατί έχεις μαλλιά και το πρώτο.
οι Άγιοι με απλά πράγματα. Και έκλαιγαν όλοι πάνω στο μήμα και λέω, τι γίνεται, να τι Άγιοι. Γι' αυτό τις βγήκαν όλα τα κυρελέησον. Γι' αυτό ήταν έτοιμη να πάει πάνω. Γι' αυτό την πήρε νωρίς. Καλώς Θεούλης. Έτσι να σκεφτόμαστε. Έτσι να ζούμε. Όμορφα να τα φτιάχνουμε τα πράγματα. Και απλά. Και όταν δεν μπορούμε μόνοι μας να τα παλέψουμε, εκεί έρχεται ο Χριστός μας και βάζει έναν χαζοπαπαχρίστο ή έναν υπέροχο Κωνσταντίνο Παππούλη και Παπαδημήτρη και ενώνονται οι χαζοί με τους καλούς παπάδες, σας βοηθάνε. Εκεί χρειάζεται ο Παππούλης. Ο Παππούλης. Για να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει ως πατέρας και φίλος και αδερφός. Να συνεχίσουμε λοιπόν με το καλό. Έχουμε άλλες δύο παρακλήσεις εδώ. Έχουμε την Παρασκευή του Πανηγυράκη να ευχαριστήσουμε το Χριστούδη μας που μας δίνει τους ναούς του. Μην τα ξεχνάτε τα πανηγύρια των λαών μας. Διότι σε αυτούς τους ναούς ερχόμαστε. Σε αυτούς τους ναούς προσκυνάμε. Παρασκευή λοιπόν το βράδυ θα την κλεισπόμε στις 7.30 και το Σάββατο το πρωί θα κάνουμε την λειτουργία εκεί και την Κυριακή στις 7 θα έρθουμε εδώ. Και κάθε Πανάκριση μετά ο χαζό Παπαχρίστος είναι εδώ, την άλλη εβδομάδα θα είναι εκεί για να σας ακούσω και με μία προϋπόθεση να μην πληρώνετε με μια αγκαλιά και με ένα χαμόγελο. Και εγώ να σας ακούω το Θεό και να σας συγχωρώ το Θεό. Να είστε καλά, τα μεγάλα.